Σήμερα η ημέρα και θα πάμε στο τρίτο διεθνές συνέδριο Σαρακατσανέων που θα γίνει τις επόμενες ημέρες στη Λαμία. Στην άλλη άκρη έχουμε μέσω Skype τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Μουτσιάνα. Καλησπέρα ξανά, φίλε Γιώργο. Με ακούτε? Με ακούει ο Γιώργος Μουτσιάνας? Σε ακούω. Μπράβο, τέλεια. Καλησπέρα σε εσένα Γιώργο και στο εκλεκτό τηλεοπτικό σου κοινό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση, διότι πρόκειται για ένα μεγάλο συνέδριο. Οι Σαρακατσανέοι είναι πολλοί σε ολόκληρη την Ελλάδα και προσπαθούμε μέσα από αυτές τις συνδέσεις να αναδείξουμε το γεγονός, να έχει και η περιοχή εδώ της Λαμίας και όχι μόνο τα ανάλογα ωφέλη, διότι ένα συνέδριο μαζεύει κόσμο. Έτσι ακριβώς είναι Γιώργο, εμείς συν όλα τα άλλα και πραγματικά επειδή νιώθουμε πολύ οικεία και όλοι με ζεστασιά μας περιέβαλαν από τη στιγμή που ήρθαμε στην Λαμία, θέλουμε να δημιουργήσουμε και να δώσουμε και λίγο όθηση στον εσωτερικό τουρισμό. Σαρακατσανέοι από όλο τον κόσμο το τριήμερο θα είναι στη Λαμία και στην ευρεία περιοχή, γιατί από ό,τι μαθαίνω τα ξενοδοχεία σχεδόν έχουν πληρότητα στη Λαμία. Άρα θα μιλάμε και για την εκτός περιοχή, Καμένα, Βούρλα, Ιπάτη και άλλες περιοχές και πραγματικά θα τονώσουν λίγο την πεσμένη ψυχολογία της τοπικής αγοράς και νομίζω ότι θα είναι κάτι καλό για την περιοχή. Γιώργο, θέλω να μείνεις μαζί μου, να κάνουμε κουβέντα με ανθρώπους πρωταγωνιστές σε αυτό το τρίτο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο των Σαρακατσανέων και θα ήθελα να βάλουμε αμέσως στην κουβέντα τον εκτελών χρέη Προέδρου ουσιαστικά και μιλάω για τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Γιώργο Καψάλη, τον καλησπερίζω ευθύς αμέσως. Καλησπέρα κύριε πρίτανη. Καλησπέρα σας, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω και επικοινωνώ μαζί σας. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να σας λέω πρόεδρο από τώρα, γιατί είστε πρόεδρος και στο συνέδριο. Γελάει ο Γιώργος ο Μουτσιάνας, εγώ πρόεδρο θα σας λέω από εδώ και πέρα. Όχι, λοιπόν, για πείτε μου πρόεδρε, λοιπόν, τι έχετε ετοιμάσει σε αυτό το τρίτο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο? Κοιτάξτε, δείτε, καταρχήν θεωρώ το γεγονός αυτό καθ' αυτό πάρα πολύ σημαντικό και ιδίως στη δύσκολη συγκυρία την οποία ζούμε όλοι. Άρα τέτοιες εκδηλώσεις μάλιστα που αναφέρονται στην παράδοση, στην ιστορία μας και τον πολιτισμό έχουν μια ιδιαίτερη σημασία και ασφαλώς για εμάς τους ίδιους τους Σαρακατσανέους είναι γεγονός ότι έχουν μια επιπρόσθετη σημασία. Άρα λοιπόν χαιρόμαστε που αυτό γίνεται πράξη και είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα εξελιχθούν πολύ θετικά. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο το οποίο εγώ έχω διαπιστώσει από τις υποβληθήσεις της εισηγήσεις είναι ότι πετύχαμε να δραστηριοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε, θα έλεγα, ένα ιδιαίτερο σημαντικό επιστημονικό δυναμικό αυτή τη φορά της χώρας γενικότερα, ερευνητών, μελετητών, και αυτό έχει επίσης την αξία του, όπου πλέον το συνέδριό μας δεν περιορίζεται σε εμάς τους Σαρακατσανέους αυτούς τους ιδίους, αλλά πολλοί νέοι ερευνητές, πολλοί νέοι μελετητές έρχονται και ασχολούνται με θέματα της ιστορίας και της παράδοσής μας και έτσι θα έλεγα ότι εμπλουτίζουν το συνέδριο με τη δική τους οπτική. Θα έλεγα επιπροσθέτως ότι και η θεματική του συνεδρίου είναι ανανεωμένη, θα τη χαρακτήριζα ως μια φρέσκια θεματική που ξεφεύγουμε λίγο από τα παραδοσιακά θέματα που μας έχουν απασχολήσει και σε άλλα συνέδρια αλλά και που πάντοτε δεν είναι εύκολες και δυνατές οι λύσεις και ως εκ τούτου θεωρώ ότι πραγματικά θα έρθει στο προσκήνιο μια νέα γνώση από Σαρακατσανέους και μη ερευνητές και από νέους ανθρώπους όπου προσδοκώ ότι θα έχουμε ένα πολύ αίσιο αποτέλεσμα. Θα σας βάλω απευθείας στο ψητό, πρόεδρε, και θα σας ζητήσω την άποψή σας για τη Σαρακατσάνα μάνα. Εκείνο το οποίο έχω γράψει ο ίδιος και που θα καταρρίξω την ομιλία μου
είναι ότι σπάνι χωρίς τη μάνα μπορεί και να μην υπήρχε κιόλας. Αυτό το επιβεβαιώνουμε και όλοι οι υπόλοιποι που δεν είμαστε σαρακατσανέοι. Ναι, ναι, έτσι είναι. Μάνα είναι στυλοβάτης. Έχετε δίκιο. Της ζωής, της τάνης, της κοινωνίας. Στο πλαίσιο, ουσιαστικά της προβολής του συνεδρίου, νομίζω ότι έχετε άμεσα και μια συνέντευξη τύπου. Γιώργο, θα ήθελα να μου πεις εσύ, ενώ ο πρόεδρος δεν θα είναι στην συνέντευξη τύπου, αν δεν κάνω λάθος, σωστά? Ναι, σωστά είναι, ναι. Γιώργο, με ακούς? Ναι, σε ακούω, Γιώργο, σε ακούω. Ναι, ναι. Λοιπόν, αύριο μια μισή ώρα το μεσημέρι, στο κτίριο της αντιπεριφέρειας Κτιώτιδος θα γίνει συνέντευξη τύπου. Δυστυχώς ο κύριος Πρίτανης δεν μπορεί να έρθει γιατί είναι από τα Ιωάννινα, παρόλο που από ό,τι συζητήσαμε θα το ήθελε πάρα πολύ. Εμείς θα έρθουμε από τη Θεσσαλονίκη για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε τα τοπικά μέσα μας εκείς επικοινωνίας για το εξαιρετικό αυτό επιστημονικό συνέδριο. Πολύ ωραία. Κύριε Πρίτανη, εγώ θα ήθελα ένα δικό σας μήνυμα προς όλους τους σαρακατσανέους που μας ακούνε για να σας αποδεσμεύσουμε, διότι νομίζω ότι σε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή θα έχουμε και τον κύριο Σερμπέζη. Εγώ καταρχήν πριν αποστείλω το μήνυμα, που εντάξει δεν μου αρέσει οπωσδήποτε να στέλνω μηνύματα, αλλά ένα κάλεσμα θα έλεγα. Ένα κάλεσμα έστω, βεβαίως. Ούτε καν πρόσκληση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς για το ενδιαφέρον σας και για την αγάπη που αισθάνθηκα από την πρώτη στιγμή που συνομιλήσαμε, με την οποία περιβάλλεται την όλη προσπάθειά μας. Τώρα το κάλεσμα το δικό μου θα ήταν όσοι περισσότεροι σαρακατσανέοι μπορούν να έρθουν από το συνέδριο και να γνωριστούμε και να δούμε ήθη και αίσθημα και να ακούσουμε, να μάθουμε να ακούμε περισσότερο. Γιατί ξέρετε, όλοι βρισκόμαστε σε ένα μετέχμιο και εμείς δεν είμαστε εκείνοι, έστω και από την επιστημονική πλευρά, που μπορεί να τα γνωρίζουμε όλα. Όλοι μπορούμε να γίνουμε σοφότεροι μέσα από την επικοινωνία. Θα είναι λοιπόν χαρά μας να έρθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι και να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου. Κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Θεωρήστε δεδομένο ότι θα είμαστε σε όλη αυτή τη διαδρομή μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμούς στον κύριο Μουτζιάνα, τον πρόεδρο. Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Πρίτανη. Γιώργο, αύριο η συνέντευξη τύπου, όπως πολύ σωστά είπες. Θέλω να δούμε, αν δεν έχεις κάποια αντίρρηση, ξανά και το σποτ το οποίο έχετε ετοιμάσει. Το παίζουμε στα διαφημιστικά μας διαλύματα. Είμαστε χορηγοί επικοινωνίας το ένα Κεντρικής Ελλάδας μέσω της ELASNET. Γιώργο, πες μου σε παρακαλώ πολύ, αύριο τι ώρα είναι η συνέντευξη τύπου? 1:30 είναι, Γιώργο, στο γραφείο της Αντιπεριφέρειας, στα 1. Αύριο στη 1:30? Ναι, το μεσημέρι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Έχουμε τη δυνατότητα να δούμε το σποτ? Ωραία, πάμε να δούμε λίγο το σποτ για το τρίτο συνέδριο. Ετία του 21ου αιώνα. Δεκαετία σταθμός του Σαρακατσάνικου γίγνεσθε. Τρίτο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Σαρακατσανέοι, πορεία και προοπτική στο χώρο και το χρόνο». Πού ήμασταν, πού βρισκόμαστε, πού πάμε. Στίχηση για μια εθνική πορεία ενότητας και υπέρβασης. 4, 5 και 6 Μαρτίου, Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Προσυνεδριακή εκδήλωση στη Στυλίδα. Τρίτο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ελλήνων, το Γένος Σαρακατσανέοι. Υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας. Είσοδος ελεύθερη. Λοιπόν, ήταν το σποτ για το τρίτο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο των Σαρακατσανέων. Θα μείνουμε στο θέμα, διότι έχουμε καλεσμένους οι οποίοι θα αναδείξουν όλες τις πτυχές του συνεδρίου. Περιμένουμε να ανταποκριθεί τηλεφωνικά και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Βασίλης Σερμπέζης. Μπορείτε να με ενημερώσετε, παιδιά, αν τον έχουμε? Τον έχουμε. Καλησπέρα στον κύριο Σερμπέζη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Και πρέπει να σας ρωτήσω, επειδή σας έχω δει πάρα πολλές φορές στην τηλεόραση, δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσουμε ξανά στο παρελθόν μαζί. Στο Αλάτι της Γης είστε συχνά καλεσμένος και με αντικείμενο, όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι, διάβασα και έμαθα και εγώ, το τραγούδι και το χορό.
Σωστά τα λέω? Κάπως. Κάπως έτσι, κύριε καθηγητά. Καλά, καλά τα λέτε, καλά τα λέτε. Θα ήθελα να μας πείτε σε αυτό το τρίτο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ποια είναι τα αντικείμενα τα οποία εσείς από τη δική σας πλευρά θα αναπτύξετε, γιατί πρέπει να δικαιολογήσουμε και το επιστημονικό του συνεδρίου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ξέρουν να γλεντάν και να περνάνε καλά οι Σαρακατσανέοι, αλλά πρέπει να μιλήσουμε και για επιστήμη λίγο. Γι' αυτό εξάλλου επειδή είναι λίγο δύσκολο να μιλήσει κανείς για επιστήμη, όχι οι Σαρακατσανέοι, για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό λοιπόν και το λόγο είναι και μόλις το τρίτο συνέδριο που γίνεται αυτά τα χρόνια που ζει και δραστηριοποιείται η Ομοσπονδία, δηλαδή μετά το 1982. Βέβαια υπάρχει και ένα άλλο συνέδριο πάρα πολύ σημαντικό που έγινε το 1982, διοργανώθηκε από το Μουσείο Σαρακατσανέων των Ισερών, το Πανελλαδικό. Έτσι μπορούμε να πούμε αθροιστικά ότι είναι τέσσερα συνέδρια πολύ υψηλού επίπεδου. Φιλοδοξούμε και φέτος να γίνει και αυτό σε ένα πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Άλλωστε οι συμμετοχές επιβεβαιώνουν αυτή την αισιοδοξία μας και νομίζω ότι θα πάνε τα πράγματα καλά. Τώρα, σε ό,τι με αφορά, ως μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής έχω την ευκαιρία μαζί με τους εξαιρετικούς συναδέλφους να συντονίσουμε το επιστημονικό κομμάτι αυτού του συνεδρίου, γιατί υπάρχουν και παράλληλες εκδηλώσεις, όπως πάρα πολύ καλά θα γνωρίζετε. Σωστά, βεβαίως. Θα μείνουμε στο κομμάτι του συνεδρίου του επιστημονικού, αυτού καθ' αυτού, δηλαδή του κυρίου ζητήματος αυτού του ανταμώματος που θα γίνει στην όμορφη Λαμία. Για τις επόμενες μέρες, τις τελευταίες μέρες της εβδομάδας αυτής που διατρέχουμε. Λοιπόν, όσον αφορά τη δική μου συμμετοχή, θα αφορά μία εισήγηση που θα κάνουμε το Σάββατο το απόγευμα στην σχετική το σχετικό session, όπου θα παρουσιάσουμε μία πρωτότυπη εργασία που αφορά τα πλαστά, πάντα αν θέλετε τη λέξη σε εισαγωγικά, τραγούδια των Σαρακατσανέων. Για δώστε μας και πλάνα από τους Σαρακατσανέους την ώρα ενώ μας μιλά ο κύριος Σερμπέζης. Εγώ δεν μπορώ να σας δώσω όλες τις πόδια. Όχι, όχι, στους τεχνικούς. Στους τεχνικούς μιλάω, ο κύριος Σερμπέζης, συνεχίστε. Ας θεΐζουμε. Λοιπόν, τα πλαστά τραγούδια είναι μια κατηγορία τραγουδιών που βγήκε στο προσκήνιο στις αρχές του 19ου αιώνα και θα έλεγα περισσότερο προς τα μέσα. Θεωρείται ως ιδρυτής της κατηγορίας, επινόησε δηλαδή την κατηγορία και την ορολογία, ο Γερμανός Φιλέλληνας Πασόβ, ο οποίος δημοσίευσε στην αρχή κάποιες εργασίες, οι οποίες μορφοποίησε μια πολύ σοβαρή συλλογή δημοτικών τραγουδιών ελληνικών με τον τίτλο «Ρωμαϊκά τραγούδια το 1860 στη Λειψία». Παράλληλα λειτουργεί και ο σημαντικός Φοργέλ, και αυτός Φιλέλληνας ο Γάλλας, ο οποίος έχει αναφέρει μια κατηγορία τραγουδιών, τα πλαστά και αυτός τραγούδια. Στον δεύτερο τόμο μιας έκδοσης και επανέκδοσης που έγινε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, μια συλλογή λοιπόν την οποία δημιούργησε στην Τεργέστη και στην Βενετία της Ιταλίας περί τις αρχές του αιώνα του 19ου αιώνα. Εξέδωσε τα τραγούδια, τα ελληνικά δημοτικά τραγούδια, και μέσα εκεί έχει μια κατηγορία πάρα πολύ σημαντική για τα πλαστά αυτά τραγούδια. Τώρα, πλαστά, γιατί πλαστά? Ναι, ναι, γιατί? Ναι, ναι. Τα λέμε. Ναι, σας ακούμε. Γιατί πλαστά, λέω? Ναι, ναι, γιατί πλαστά το ρωτάνε όλοι, όλος ο κόσμος, ρωτάμε και εμείς. Γιατί πλαστά? Βλέπω λοιπόν υπάρχει μια αντίδραση από τον σημαντικό Γιάννη Βλαχογιάννη στις αρχές του 20ου αιώνα, ο οποίος παρότι τιμά το έργο αυτών των δύο σημαντικών φιλελλήνων, πρέπει να προσθέσω και του Κίντ, ένας Γερμανός που εθίτευσε περισσότερο στην Αμερική, ο Θεόδωρος Κίντ, ο οποίος δημοσίευσε και αυτός μερικά τραγούδια πλαστά ελληνικά σε μια μεγάλη συλλογή 258 σελίδων που εξέδωσε το Χάρβαρντ το 1835. Ναι. Ο Βλαχογιάννης λοιπόν νίστατε ως προς τον όρο, τα ονομάζει τα τραγούδια θρυλικά και πρότεινα ίσως, επειδή δεν ξέραν αυτοί οι φιλέλληνες το νόημα των ελληνικών λέξεων, έκαναν λάθος και έπρεπε να τα λένε πλαστικά τραγούδια ή πλαστά. Εν πάση περιπτώσει, ονομάζονται σήμερα έτσι. Πρόκειται για μια κατηγορία την οποία όλοι παραδέχονται όσοι μελετούν αυτά τα τραγούδια, ότι δημιουργείται η κατηγορία αυτή των τραγουδιών από τραγούδια ανωτέρου επίπεδου. Μάλιστα. Κατά συνέπεια, το ερώτημα μας απασχόλησε και εμάς, αν θέλετε, το ερώτημα για να συγκροτούμε την εργασία, είναι
ότι ψάχνοντας τις συλλογές τόσο αυτών των παλιών σημαντικών μελετητών, φιλελλήνων, κυρίως ξένων, αλλά και Ελλήνων, των τραγουδιών αυτής της κατηγορίας, ας πούμε τα ανώτερα αρχιτεκτονήματα, σε ελληνικά τη λέξη, του δημοτικού μας τραγουδιού, βρήκαμε ένα ποσοστό πάρα πολύ αξιοπρόσεκτο, περίπου τα 63%, δηλαδή στα 62 τραγούδια που υπάρχουν συνολικά, τα 39 από αυτά είναι και σαρακατσάνικα, τα ίδια θέματα δηλαδή, ως πλαστά τραγούδια. Είναι εκείνο λοιπόν από μια ράτσα χωρίς γραπτοπολιτισμό, χωρίς ανθρώπους σπουδαγμένους, που κολυμπογράμματα, 5 κολυμπογράμματα κάθε καλοκαίρι όταν ανέβαινε ο καλυμποδάσκαλος στα κουνάκια, μαθαίνανε λίγο πρόσθεση και αφαίρεση και τίποτα άλλο. Είναι αυτό που έκανε μια ράτσα να έχει τέτοια τραγούδια, ψάχνοντας λοιπόν, αναζητώντας το ερώτημα, ήταν οι σαρακατσανέοι, δηλαδή τόσο είχαν αναπτύξει τόσο ανώτερο πολιτισμό, ώστε να δημιουργούν τέτοιου είδους αρχιτεκτονήματα? Όχι. Οι απαντήσεις είναι δύο. Το πρώτο είναι θέμα, το πρώτο σκέλος, ας πούμε, μετά από την εργασία που προκύπτει ως συμπέρασμα, είναι ότι και η σαρακατσάνικη μουσική είναι κλαδί της ελληνικής κεντρικής μουσικής και μάλιστα θα έλεγα προσυδειάζει περισσότερο με την μουσική της Ανατολικής Ρουμελής, αυτής που παράει ο ήλιος, της προσιλιακής Ρουμελής παρά της δυτικής, ως προς τα μελίσματα, στο χρώμα της μουσικής. Ως προς τα θέματα όμως είναι κλασικά, ένα κλαδί από την... Κύριε καθηγητά, δεν μπορώ να σας κρύψω ότι πραγματικά από την έρευνα που μας παρουσιάζετε τόση ώρα έχω μείνει κυριολεκτικά άφωνος. Όχι μόνο δικαιολογείτε το επιστημονικό του συνεδρίου, αλλά φαντάζομαι ότι δεν θα ακούσουμε μόνο εσάς να το αναλύετε έτσι. Θα είναι τουλάχιστον οι περισσότεροι σύνεδροι, έτσι. Τώρα δοθείς ευκαιρίας, ας πούμε, εγώ σας λέω και θα έκλεινα σε ένα λεπτό. Σε δευτερόλεπτα μάλλον την εργασία μου. Προκύπτει λοιπόν από την εργασία τη δική μας ότι και οι Σαρακατσανέοι έχουμε κοινά θέματα. Έχουμε 420 τραγούδια για τη θάλασσα, κύριε Σεργιόπουλε. 420 που είναι αμή. Τώρα τα τελευταία χρόνια 5-6 άνθρωποι πήραν από μια βάρκα. Δεν έχουμε σχέση ιδιαίτερη με τη θάλασσα εμείς. Γιατί έχουμε? Διότι το τραγούδι στην πορεία του, το ελληνικό δημοτικό τραγούδι και το νεοελληνικό που εμείς προσπαθούμε να υπηρετήσουμε, παλιότερα ήταν τραγούδι μαζεμένο στα κριτικά και στις παραλογές. Άλλωστε τα πλαστά είναι κυρίως παραλογές. Κύριε καθηγητά! Από εκεί διαδόθηκε σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος και σε όλες τις κοινότητες και τα πήραμε κι εμείς. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πρέπει να σας αποδεσμεύσω. Οι εργασίες οι άλλες, αν με επιτρέπετε δύο λέξεις, οι εργασίες οι άλλες είναι πάρα πολύ σημαντικές, όπως είδα δηλαδή και από τις υπομιλητήσεις περιλήψεις, και θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο για την επιστημονική κοινότητα, αλλά και για όλο τον κόσμο, μιας και τα χρόνια τώρα δίνονται δυνατότητα σε όλους να είμαστε περισσότερο πληροφορημένοι. Πρέπει να σας αποδεσμεύσω γιατί έχω τον κύριο Σούρλα στη γραμμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να προλάβω να πει δύο κουβέντες γιατί κλείνει ο χρόνος. Να είστε καλά. Δώσετε τους χαιρετισμούς. Βεβαίως. Κύριε Σούρλα, καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Θα είστε και εσείς εδώ λοιπόν στο τρίτο διεθνές συνέδριο Σαρακατσάν που γίνεται στη Λαμία. Θα ήθελα το δικό σας κάλεσμα, διότι δυστυχώς έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Δεν χρειάζεται πολύς χρόνος για να πεις σημαντικά πράγματα. Εσείς το ξέρετε καλά αυτό. Δεν χρειάζεται να πεις. Μόνο όταν δεν θέλεις να πεις σημαντικά ή δεν θέλεις να καταλάβουν οι άλλοι, λες πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω εγώ, ότι θεωρώ πολύ σημαντικό το συνέδριο που θα γίνει στη Λαμία. Εγώ θα έχω την τιμή να απευθύνω ένα χαιρετισμό. Θα εξαρτηθούν και άλλες πτυχές για την Σαρακατσάνη, τη ζωή των Σαρακατσανέων. Αλλά αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ένα ερώτημα που μου έχουν υποβάλει. Τι είναι αυτό το οποίο κράτησε τους Σαρακατσάνους σε μια μακρά πορεία μέσα από δυσκολία, δύσβατους δρόμους, να παραμείνουν έτσι μια ξεχωριστή ομάδα κοινωνική με προσφορά? Αυτό είναι ένα ερώτημα. Και το άλλο, τι είναι αυτό το οποίο μπορούν να προσφέρουν στην κοινωνία? Σε αυτά θα μιλήσω και μεθαύριο στο συνέδριο, γιατί αυτά τα ερωτήματα μου τέθησαν. Λοιπόν, το πρώτο απαντιέται ότι ήταν μια ομάδα ανθρώπων που ζούσε με την κτηνοτροφία, με αυτονομία και αυτοδυναμία και αυτάρκεια, πιστεύοντας ορισμένες αξίες και αρχές που με την πάρο του χρόνου έχουν εκφυλιστεί. Και το ερώτημα το άλλο, τι έχουν να προσφέρουν οι Σαρακατσάνοι, διότι δεν είναι μόνο, ξέρετε, τα τραγούδια τα ωραία που μας συγκινούν. Σωστά. Αλλά έχουν παρακαταθήκες πολιτιστικές που θα πρέπει να τις αναδείξουμε
και θα πρέπει αυτές όλες οι αξίες και οι αρχές που υπηρετήσαμε και μας κράτησαν με αξιοπρέπεια και εντιμότητα στη ζωή να συμβάλλουν ιδιαίτερα στη δύσκολη περίοδο που περνάει η χώρα μας στην ανάταξη αυτής της βαριάς κατάστασης. Εγώ έχω το μεγάλο προνόμιο, μεγάλη μου τύχη, θεία χάρη, να έχω γεννηθεί σε καλύβα στο Βέρμιο, να έχω γνωρίσει τη σαρακατζάνικη ζωή στην πλήρη έκφρασή της, με το μεγαλείο της και τις δυσκολίες, μια φύση να σε χαϊδεύει. Κύριε Σούρλα, κύριε Σούρλα, πρέπει δυστυχώς λόγω χρόνου να σας κλείσω. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η εκπομπή Τα Νέα του Καλλικράτη. Από όλους εμάς που εργαστήκαμε για την δική σας ενημέρωση, καλό σας απόγευμα.